Χαρητήρια, η ΑΕΚ είναι στον τελικό. Κόντρα σε ένα σπουδαίο αντίπαλο, τον Κεραυνό. Επιβλητική παρουσία. Μετά από το σημείο, θα έλεγα κλειδί ήταν. Όχι κλειδί, ένα τραυματισμό του Ανδρέα Χριστοδούλου. Ήταν στο πλήν 7 η ΑΕΚ και από τότε σαν να άλλαξαν όλα στο παιχνίδι. Εντάξει, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Σίγουρα παρά την σημαντική νίκη που κάναμε, είναι κρίμα για τον Ανδρέα. Ένας πολύ σημαντικός παίχτης για μας, που φαίνεται ότι θα μας λείψει για την επόμενη περίοδο, δεν ξέρουμε πόσο. Εντάξει, εύχομαι κουράγιο και δύναμη για να επιστρέψει πίσω δυνατός, γιατί η ομάδα το χρειάζεται. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, εντάξει, αυτά τα παιχνίδια, ένα παιχνίδι knockout, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Η αλήθεια, παρουσιαστήκαμε έτοιμοι πνευματικά. Και τα παιδιά σε πολύ μεγάλο βαθμό με αρκετή συγκέντρωση να χτυπήσουμε εκεί που στοχεύσαμε. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Είδαμε πάθος, σωστή προσέγγιση και στην άμυνα και στην επίθεση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Τι άλλο κρατάτε εσείς από αυτόν τον αγώνα και αυτή την επιτυχία? Κεραυνός είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα. Όλη τη χρονιά παίζει φανταστικό μπάσκετ και στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος για να μπορέσεις να μείνεις μαζί τους και να χτυπήσεις εκεί που πρέπει. Πραγματικά παίξαμε πάρα πολύ συγκέντρωση. Νομίζω ότι τώρα το σημαντικό για μας, έχουν μείνει 3 εβδομάδες για να τελειώσουν όλα, αρχισγενωμένες από τον τελικό της Τρίτης, που πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε υγιείς, για να πάμε να χτυπήσουμε τους στόχους μας. Και τώρα τελικό, στην Τρίτη, από εδώ και στον τίτλο του φαβορί. Κόντρα στην όρθωση, κάνατε το 3-0 στο πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι στους τελικούς, παίρνει τίτλους. Η Ανόρθωση πρώτη φορά βρίσκεται σε τελικό και θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο για αυτούς. Είναι πολύ φυσιολογικό να πούμε είμαστε φαβοροί. Είμαι αρκετά χρόνια προπονητής, έχουμε πολύ έμπειρους παίχτες. Ποτέ ούτε σε ένα παιχνίδι δεν υπάρχει φαβορί. Ένα παιχνίδι όλα μπορούν να συμβούν και σήμερα ο Κεραυνός στα χαρτιά μπορεί να ήταν το φαβορί. Δεν υπάρχουν φαβορί. Πρέπει να κατεβούμε πολύ συγκεντρωμένοι. Θα παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα που είμαι σίγουρος θα κατέβει πολύ έτοιμη πνευματικά για να κερδίσει το παιχνίδι. Και αναμένω έναν πολύ σκληρό τελικό. Κόντρα στον Τόνι, τον πολύ καλό σου φίλο. Ναι. Και είμαι χαρούμενος που ο Τόνις είναι στον τελικό. Ναι. Φίλοι χρόνια, συνεργάτες, περάσαμε πάρα πολλά μαζί. Είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούμε στον τελικό. Είναι πολύ ωραίο νομίζω και εντάξει, θα το χαρούμε και ελπίζω να κερδίσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά.